με την κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, τώρα μια που είμαστε έτσι, τα είπαμε όλα και είμαστε χαλάροι. Είναι σοβαρό το θέμα γιατί το συζητάνε πολύ. Παρότι θα μου πείτε τώρα ο κόσμος ενδιαφέρεται και έχετε δίκιο για το σήμερα, για το αύριο, για την ασφάλεια. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα, ας πούμε, με εσάς και ποια είναι η θέση σας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο κόμμα. Παρακολουθούμε εδώ διάφορους έμεσους ή άμεσους διαξηφισμούς, ας πούμε, και έτσι. Θα κάνετε κόμμα ή δεν θα κάνετε. Θα ξεκινήσω έτσι απλά και όπως έχουμε την παράδοση να μιλάμε. Σκέφτεστε να κάνετε κόμμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υποτιμάμε και τους εαυτούς μας, έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα κόμματα δεν γίνονται από προσωπικές στρατηγικές των ανθρώπων. Τα κόμματα πηδάνε μέσα από την κοινωνία, υπάρχουν μέσα από την κοινωνία, δημιουργούνται μόνο με τέτοιου είδους προοπτικές. Εγώ είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είμαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κάνω τον αγώνα μου, καταθέτω τις απόψεις μου, είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα έχει τη δυνατότητα, πιστεύω, να αναλύει την κατάσταση και νιώθω την υποχρέωση στο βαθμό που περνάει το πλουτρό από το χέρι μου για να μπορώ να βοηθήσω αυτή τη στιγμή τη χώρα μου, την πατρίδα μου, για την οποία τέλος πάντων νομίζω ότι θα δεχτείτε τουλάχιστον όλη μου τη ζωή έχω δώσει μία μάχη, σωστά, λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση τα πιστεύω μου, και αυτό συνεχίζω και κάνω. Και το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τους πολίτες, πιστέψτε με κύριε, είναι τα οποιαδήποτε μικροπολιτικά, μικροκομματικά, παραπολιτικά. Αλήθεια, τα οποία μπορεί να δείτε. Είναι ένας μικρόκοσμος. Οι σχέσεις με τον κύριο Σαμαρά ποιες είναι? Είναι καλές, είναι μέτριες, είναι κακές, είναι ουδέτερες, είναι ανύπαρκτες? Αυτή τη στιγμή είναι βασικά ουδέτερες. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Προχωρεί την πολιτική του ως πρόεδρος του κόμματος. Εγώ είμαι ένας στέλεχος αυτής της παράταξης και δίνω τη μάχη μου για τις ιδέες και τις αρχές που έδινα πάντα, δηλαδή. Έτσι. Και δίνετε μια μάχη όμως σε ένα μοναχικό επίπεδο, αν κρίνω από το ότι σας κάνανε διάφοροι επιθέσεις και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και αυτά. Κύριε Οικονομέα, τον κύριο Μανώλη, ας πούμε, σας έκραζε την ώρα που βγαίνατε, την ώρα που άρχισε να μιλάει, σας έβριζε. Κατέκρινε τέλος πάντων. Κύριε Οικονομέα, ξέρετε, μας χαρακτηρίζουν πάντα στη ζωή αυτή και οι φίλοι μας και οι εχθροί μας. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο παρεμφερές. Εσείς στις εκλογές για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πήρατε ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Σας ψήφισαν πάρα πολλοί κόσμος. Δεν λέω ότι όλος αυτός ο κόσμος είναι ταυτισμένος από πίσω σας, ας πούμε, γιατί στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Ψήφισε τώρα, τότε σε έκανε μια επιλογή. Μάλιστα. Σε αυτόν τον κόσμο, εσείς του λέτε να είσαι στο κόμμα, ακολούθα το Σαμαρά, ακολούθα την πολιτική, ή μείνε στοιχισμένος διότι δεν ξέρεις τι γίνεται? Τι του λες? Εγώ σε όλο αυτόν τον κόσμο, που πράγματι πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα ότι 306.000 άνθρωποι με επιλέξανε για αρχηγό του κόμματος και η δημοκρατική διαδικασία έβγαλε τους 380.000 που πήρε ο κύριος Σαμαράς και άρα είναι αρχηγός του κόμματος, του λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα που του έλεγα και πριν. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, έρχεται από μακριά. Είναι βασικό στίχημα για όλους να διατηρηθεί το εύρος αυτής της παρατάξεως, το ιδεολογικό, δηλαδή να είναι πράγματι η μεγάλη ευρωπαϊκή κέντρο-δεξιά. Ότι αυτός ο χώρος του κέντρου για τον οποίο μιλάμε είναι ο χώρος που εκφράζει, κατά τη γνώμη μου πάντα, μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτών, γιατί δεν θέλω να πω νούμερα, αλλά πάντως μεγάλο αριθμό Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι σήμερα το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρονται να δούνε την ώρα που είναι φοβισμένοι, όπως είπε πριν ο κύριος Οικονομέας, την ώρα που είναι ζαλισμένοι, την ώρα που είναι τρομαγμένοι, την ώρα που είναι ανήσυχοι, είναι να βλέπουν ανθρώπους να βάζουν το δικό τους εγώ και να τσακώνονται για πράγματα μικρά. Αντίθετα όμως πιστεύω ότι περιμένουν από όλους εμάς να πούμε και να καταθέσουμε την άποψή μας και αυτοκριτικά, αλλά και για το αύριο της Ελλάδος. Έτσι, αυτή τη στιγμή, πέρα και πάνω από κόμματα, κύριε, πέρα και πάνω από οτιδήποτε μας χωρίζει, είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να πετύχουμε. Δεν μπορεί να μην βγούμε από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να οδηγηθεί στην καταστροφή. Ναι. Και εμείς περί άλλων να τυρβάζουμε. Ναι, αλλά είδαμε και στο προσυνέδριο όμως ότι και περί άλλων τυρβάζατε σε μερικές φάσεις. Δηλαδή είδαμε μια επίθεση εναντίον σας, έστω και αν δεν σας ονομάτισαν. Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη από ορισμένους. Μεγάλη επίθεση. Εσείς, ας πούμε, δεν έχετε κάποιο σχέδιο από του παρόντος. Ότι το σχέδιο του Σαμαρά είναι να σας διώξει. Το λέει ο κόσμος. Το λέει ο κόσμος. Μάλιστα, μας είπατε και που το συζητάμε. Άμα θέλει να φύγει, να φύγει. Άμα θέλει να μείνει, να μείνει. Αυτό είναι το πνεύμα. Ναι, το είπε και ο Αβραμόπουλος εδώ, χωρίς να του καταλογίζω τέτοια πρόθεση. Και χωρίς να πει το όνομά σας. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει αυτή η άποψη. Ότι εντάξει, τώρα δεν ξέρει τι θέλει να κάνει ή δεν έχει αποφασίσει. Αλλά αν τη διώξει ο Σαμαράς, θα κάνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση και δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας ποτέ να σκεφτεί ότι από αυτή την παράταξη, και μιλάω πάντα για την παράταξη, έτσι,
για την οποία εγώ έδωσα αγώνες 30 χρόνια, έχει κανένας τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι μπορεί να αποφασίσει και να πει άμα θες να φύγεις φύγει, άμα θες να κάτσεις κάτσεις. Ακούστε, στην πολιτική υπάρχουν πάντοτε και μικροπρέπειες και μα νομίζουμε καμιά φορά ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν τη δυνατότητα να δράσουν ή να αποδείξουν κάτι ετεροπροσδιοριζόμενοι προς άλλους. Η πραγματικότητα είναι ότι στην πολιτική όταν είσαι δεν μπορείς να χάνεις το δάσος μπροστά στο δέντρο. Και πιστέψτε με, το δάσος αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος. Το δάσος είναι αυτοί οι άνθρωποι που περπατάω εγώ στον δρόμο και σου λένε τώρα τι θα γίνουμε. Αυτό είναι. Και αν χάσουμε αυτή τη στιγμή το δάσος ασχολούμενοι με μικρότητες, είμαστε άξιοι τύχης μας και επιβεβαιώνουμε αυτό που είπε πριν ο κύριος οικονομέας, πως το είπατε ότι όλη η πολιτική είναι... Κάποια λέξη είπατε πριν. Είπα το ψοφοδές πολιτικό σύστημα. Ψοφοδές πολιτικό σύστημα. Και τότε θα σας έχουμε επιβεβαιώσει, κύριε οικονομέα. Εγώ λοιπόν δεν έχω σκοπό. Δεν με έχετε επιβεβαιώσει τώρα. Όχι, δεν έχω σκοπό να ανήκω στην κατηγορία αυτών οι οποίοι θα σας επιβεβαιώσουν. Εντάξει. Είναι πολύ απλό. Ναι. Δικαιούμαι να φιλοδοξώ να μην χάνω την αίσθηση της πραγματικότητας και να μου αναγνωρίσετε ότι η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία με καθοδηγεί. Και η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία πραγματικά δείχνει αυτή τη στιγμή την ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις και να ασχοληθούμε με το αύριο. Δεν υπάρχει πολύ ότι αυτή είναι η προτεραιότητα και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω πάντως αυτό που διαστάμουν και είμαι σίγουρος ότι το διαστάνεται και ο Δημήτρης, ότι δεν μας το διαψεύδεται. Ότι τουλάχιστον έχει περάσει από το μυαλό σας ότι θα μπορούσατε να κάνετε και ένα κόμμα. Τώρα, κύριε οικονομέα, νομίζω ότι εάν δεν έγινε κατανοητή με όλα αυτά που σας είπα, τότε λυπάμαι πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα ελληνικά μου θα χρειαστούν ένα μάθημα από τον κύριο Παπινιώτη. Μια χαρά να σα το πω αλλιώ. Λέτε η παράταξη, λέτε το κόμμα. Λες από την παράταξη, ποιος θα με διώξει εμένα. Το κόμμα όμως το αφήνετε λίγο έτσι. Το κόμμα, σου λέει ένα στενός μηχανισμός. Καταλάβατε τώρα. Εγώ πιστεύω στη μεγάλη παράταξη, κύριε Καμπουράκη. Εντάξει. Και πιστεύω στη μεγάλη παράταξη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτή η παράταξη για να μπορέσει να πάει μπροστά χρειάζεται και το κεντρογενή της στελέχη, χρειάζεται και τα φιλελεύθερα της στελέχη. Χρειάζεται και το σύνολο των ανθρώπων της παραδοσιακής δεξιάς. Εάν θέλουμε σοβαρά να πούμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που εξεφράστηκε κατά διαστήματα το 47% του ελληνικού λαού. Διότι αυτή η παράταξη έχει πάρει κάποια στιγμή 47-48%. Απέχουμε λοιπόν τώρα πολύ από 20, εκεί. Αν δεν κάνω λάθος. Απέχουμε λένε λοιπόν. Ναι. Πώς το κρίνετε αυτό το πράγμα. Απέχουμε πολύ από εκεί και θα πρέπει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και με αίσθηση καθήκοντος, και το λέω την αίσθηση καθήκοντος, δεν τη λέω τυχαία. Κάποιος φίλος μου έλεγε χθες, βρε παιδάκι μου, μετά λέει τον εμφύλιο, σηκωθήκανε τότε οι πολιτικοί ηγέτες και πήρανε αποφάσεις οι οποίες ήταν κατεξοχήν δύσκολες για τη χώρα. Δεν μπορεί η δικιά μου γενιά να μην είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτό το χρέος, κύριε. Ναι. Δεν μπορεί οι υπόλοιποι να ήταν πατριώτες και εμείς να δείξουμε ελλιπή αίσθηση πατριωτισμού. Η γενιά μας έφαγε όσα μαζέψαν οι γονείς της, έφαγε και των παιδιών της με τα δανεικά που πήραν. Να μην έχει τα παιδιά να φάνε. Έτσι. Λοιπόν, ενώ ήμασταν η γενιά που ήθελε να αλλάξει όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Και τα κάναμε σαλάτα. Όταν λοιπόν είμαστε αυτοί, δεν είναι ώρα σήμερα να συνειδητοποιήσουμε το λάθος μας και να πούμε τι χρωστάμε στα παιδιά μας. Αλήθεια. Το κόμμα πάει πολύ δεξιά. Επειδή είχατε μία τέτοια στην προεκλογική σας περίοδο, είχατε μία τέτοια αίσθηση ότι ο κ. Σαμαζέ το πάει δεξιά πολύ, ενώ πρέπει να είναι κεντροδεξιό, ας πούμε. Το κόμμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία φάση εσωτερικής συζήτησης. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολη. Δεν θέλω καθόλου να την υποτιμήσω. Αλλά από εκεί και πέρα, το πώς θα καταλήξει και το πού θα καταλήξει είναι χρέος όλων. Δεν έχουμε ακόμα. Επειδή δεν παρετούμεθα και εύκολα, είμαστε επίσημονες, θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Ο κ. Σαμαράς θα πάει καλά ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στην αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, ο κ. Σαμαράς κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή, η οποία θα κριθεί. Έτσι, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι, μην έχουμε αυταπάτες. Θα κριθεί. Από εκεί και πέρα δεν είναι ένας άνθρωπος μόνο, είναι ένα ολόκληρο, ένα ολόκληρο κόμμα, στελέχη, άνθρωποι, οι οποίοι ο καθένας θα πρέπει με τον τρόπο του να συμβάλλει προς μια προσπάθεια. Τώρα, αν αυτό είναι αποτελεσματικό ή δεν είναι αποτελεσματικό, θα το δούμε συνδόμως. Ωραία, θα του πω την προβοκατόρικη ερώτηση τώρα. Πόσο Παπανδρέου μέσα σε 6 μήνες κρίνεται αρνητικός, ενώ ο Σαμαράς μέσα σε 6 μήνες ακόμα κρίνεται και θα κριθεί στο μέλλον? Γιατί ο κ. Παπανδρέου είναι. Ωραία, να σας πω, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Εγώ σας είπα ότι με είδατε ότι δεν ήμουν ούτε ακραία στις τοποθετήσεις μου, ούτε πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ότι είναι η ώρα. Άλλη, από μια κριτική, δεν ήταν. Ξέρετε ότι από η μαχητικότητα δεν μου λείπει. Άλλη, αλήθεια. Αλλά θεωρώ ότι ο κ. Παπανδρέου έκανε συγκεκριμένα λάθη.
λάθη για τη χώρα. Έτσι, λάθη για την Ελλάδα. Οι αναβολές, οι τιτανικοί, τα πιστόλια, οι ιστορίες που αντιλαμβάνομαι ότι το κάνει για να κρατήσει το εσωτερικό του μέτωπο, αλλά δεν είναι η ώρα να απολογείται στο εσωτερικό του μέτωπο, απολογείται στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα πλέον του Πασόκ. Το πρόβλημα σήμερα της κυβέρνησης δεν είναι θέμα να απολογηθεί στον κύριο Παναγόπουλο, στη ΓΕΣΕΕ, στην ΑΔΔΗ, στους συνδικαλιστές ή οποιοδήποτε στήριγμα έχει μέσα στο Πασόκ. Το θέμα μας είναι η χώρα. Άρα δεν έχει περιθώρια πλέον ο κύριος Παπανδρέου να κάνει ήξεις αφήξεις. Και από την άλλη μεριά δεν είναι ο ίδιος ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την. Εσείς στείνετε περισσότερο προς εγώ πιστεύω, για να πιστεύω κύριε Οικονομέα. Θα σας πω. Τελείως ειλικρινά. Και πραγματικά δηλαδή, το νιώθω βαθιά μέσα μου. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα πρέπει να στηρίξει τα μέτρα τα οποία θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να σπρώξει με όλες τις δυνάμεις να προχωρήσουν τα μέτρα της ανάπτυξης για τα οποία μιλάμε. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθόμαστε 6 μήνες να βλέπουμε μία επένδυση για να την κρίνουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην κάνουμε χρήση άμεση παραδείγματος χάρη του ελληνικού σήμερα. Τι κρίμα είναι που δεν τα είχατε πει στον Καραμαλή αυτά να τα έχει κάνει τόσα χρόνια, 5 χρόνια. Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλετε να σας πω κάτι. Δηλαδή που δεν σας άκουσε εννοώ. Θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Οικονομέα, να σας πω κάτι που είπα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η πραγματικότητα ήταν ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία είχαμε φωνές οι οποίες διαφωνούσαν ριζικά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με το πρόγραμμα που ψηφίστηκε, με το οποίο ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό. Και κάθε φορά που γινόταν ένα βήμα προς τα μπρος, από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μιλάω μόνο για τους άλλους απ' έξω, έτσι, για αυτούς οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως απέναντί μας και μάλιστα λησαλέα, αλλά από μέσα είχαμε αντιδράσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Δύο ονοματάκια, άμα μας πείτε, καλά θα ήταν. Να βγάλουμε τι καμία σημασία έχει, κύριε Καμπουράκη. Πάλι για τον κύριο Μανουέλ θα πει τώρα. Δεν ξέρω. Όχι, λοιπόν, δεν έχω προσωπικά. Πάντως δεν νομίζω ότι καμία φωνή από μέσα από αυτές που λέτε θα σας εμπόδιζε, αν θέλατε, τουλάχιστον να μειώσετε λίγο τη γραφειοκρατία για να γίνουν οι επενδύσεις την ώρα που πρέπει. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα αντιδρούσαν αυτές οι φωνές σε τέτοια θέματα. Όχι, βέβαια. Ότι έγιναν όμως προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και εσείς θα το δεχτείτε. Όχι, δεν ότι το έγινε. Όχι, το αποτέλεσμα λέει ότι δεν έγινε καμία. Έγινε. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε 30.000 πεθαμένοι σύνταξη. Ναι, ναι. Άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό αλλά πάρτε να δείτε με 2-3 μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στη χώρα, έγιναν εκείνη την εποχή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Για την παρουσία σας. Καλή σας μέρα.